φτάνοντας τα μισά του 8ου μήνα του 2023 και με λιγότερες από 140 ημέρες για την εκπνοή του έτους, το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον εν ώψη του χειμώνα που έρχεται στρέφεται σε μια σειρά από εκλογικές αναμετρήσεις που έχουν προγραμματιστεί. Ίσως οι πιο σημαντικές από αυτές είναι οι βουλευτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου στην Πολωνία, όπου το κυβερνών δεξιό εθνικιστικό κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη θα διεκδικήσει τρίτη θητεία, έχοντας ως ισχυρό αντίπαλο από την αντιπολίτευση την Πολιτική Πλατφόρμα, όπου είναι επικεφαλής ο πρώην Πρωθυπουργός της χώρας, αλλά και πρώην Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τούσκ. Μεγάλο ενδιαφέρον και για τις εκλογές της 22ης Νοεμβρίου στην Ολλανδία. Οι ψηφοφόροι θα προσέλθουν στις κάλπες για να εκλέξουν το νέο κοινοβούλιο μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης συνασπισμού του Μαρκ Ρούτε τον περασμένο Ιούλιο εξαιτίας του ζητήματος της μετανάστευσης. Εκλογές που αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη αξία μετά την ανακοίνωση του επτάψυχου σε εκλογικές αναμετρήσεις Ρούτε ότι θα αποσυρθεί από την πολιτική αλλά και την επιστροφή του Φρανς Τίμερμαν στην εσωτερική πολιτική σκηνή, καθώς γνωστοποίησε ότι θα διεκδικήσει την Πρωθυπουργία. Άλλες εκλογικές αναμετρήσεις για την ανάδειξη κοινοβουλίων σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα λάβουν χώρα στην Σλοβακία στις 30 Σεπτεμβρίου και στο Λουξεμβούργο στις 8 Οκτωβρίου. Και φυσικά, για τον Δεκέμβριο, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, προγραμματίζονται και οι επόμενες προώρες κάλπες στην Ισπανία, μετά και από αυτές του Ιουλίου που ακολούθησαν την κατάρρευση της κυβέρνησης του σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ. Ούτε το αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα αλλά ούτε και οι σοσιαλιστές εξασφάλισαν τις απαραίτητες έδρες για να σχηματίσουν κυβέρνηση.